Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Ζήση, καλημέρα. Καλημέρα και να σου λύσω. Τι γίνεται? Καλά είστε? Πάρα πολύ. Ταλαιπωρούμαστε λίγο από μια ίωση και συγγνώμη κιόλας για τη φωνή. Να ανάψετε το καλοριφέρ. Το έχουμε ανάψει ήδη από τέλος Σεπτεμβρίου. Είχαν πάντοτε μια πορεία, κύριε Ζήση. Είναι μαζί μας πάντα για να υπενθυμίσει τον κόσμο ο πρόεδρος των βενζινοπολών Καστοριάς, έτσι. Οι βενζινοπόλες, όταν γεμίζουν το τεπόζιτό τους, πόσο βάζουν? Αν σας πω, οι βενζινοπόλες μπορεί να τύχουν καμιά φορά να μείνουν κιόλας από το πετρέλαιο. Γιατί. Ίσως πέει το φούρνο, δεν τρώνε ψωμί. Δεν προλαβαίνουν να δώσουν. Φανταστείτε. Μένετε και από πετρέλαιο. Άντε σήμερα, άντε αύριο και στο τέλος μένουμε. Και μένετε εσείς χωρίς πετρέλαιο. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση. Για να δούμε λοιπόν. Είμαστε μια ανάσα πια, κύριε Ζήση. Πριν από το άνοιγμα την Παρασκευή. Όπως δείχνουν τα πράγματα με σημερινές τιμές, οι βενζινοπόλες το υπολογίζουν στο 1,60. Αν δινόταν σήμερα, αφαιρώντας και τα 25 λεπτά, το πετρέλαιο θα έφτανε εδώ στο σπίτι μας με 1,60. Για πείτε μας λοιπόν, κύριε Ζήση, τι γίνεται εδώ τώρα? Δυστυχώς οι τιμές έτσι φαίνονται να είναι. Εκεί πάνω κάτω εκεί θα είναι. Να ξεκινήσουμε βέβαια, με αυτό. Βέβαια με το απρόβλεπτο αυτό, ενώ υπολογίζαμε γύρω στο 1,30-1,35, με το απρόβλεπτο αυτό που συνέβη για τη μείωση της παραγωγής του πετρελαίου, δυστυχώς αυτόματα ανέβηκε η τιμή. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέγαμε, ας ελπίσουμε να κυλήσουν τα πράγματα όπως πήγαιναν. Ναι. Δυστυχώς όμως δεν το περιμέναμε και αυτό να συμβεί. Τώρα βέβαια, ανά πάσα στιγμή μπορεί και να κατέβει. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς θα ξεκινήσει. Με 1,60 πιστεύετε ότι πέφτουν λίγο οι προσδοκίες του κόσμου που ήλπιζε ότι φέτος τα πράγματα με το πετρέλαιο θα ήταν καλύτερα? Ή η επιδότηση που έρχεται αμέσως μετά για μας τις ορεινές περιοχές, που είναι για το περισσότερο και το διευρυμένο, θα μικρύνει, ας πούμε, κατά 10 λεπτά ακόμη την τιμή? Ίσως και λίγο παραπάνω. Κοιτάξτε, σίγουρα οι προσδοκίες μειώνονται. Σίγουρα είναι και ένα βοήθημα αυτό, γιατί φέτος είναι από 350 ευρώ η τιμή βάση, συν το ποσοστό του υψομέτρου που είναι κάθε περιοχή, και συν το 20% για κάθε ανήλικο τέκνο. Αν μια οικογένεια δηλαδή έχει 2-3 ανήλικα τέκνα, θα έχει ένα επίδομα, μπορεί να φτάνει και το 800 ευρώ. Βέβαια, δεν είναι χρήματα αυτά με 1,60 η τιμή. Και ας ελπίσουμε βέβαια τα 25 λεπτά να συνεχιστούν για όλη τη σεζόν. Γιατί εδώ ακούγεται ότι θα είναι για τον πρώτο μήνα. Δεν θα είναι όπως τελικά έγινε για τον πρώτο μήνα. Τελικά από ό,τι έχει ανακοινωθεί θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Και ας πούμε αυτό είναι η τελευταία είδηση και καλό είναι να το ξέρει ο κόσμος. Θα πάνε μέχρι το τέλος του χρόνου. Οπότε υπάρχει ένα περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου να υποφεληθεί κάποιος. Ναι, αλλά κάποιος. Εμείς εδώ μέχρι τον Μάρτιο έχουμε κρύα. Ναι. Άρα κάποιος που θα βάλει μέχρι τον Δεκέμβριο, εννοείται ότι μέχρι τον Μάρτιο θα ξαναχρειαστεί να βάλει. Θα ξαναχρειαστεί να βάλει σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει μια προσπάθεια να πάει μέχρι το τέλος της σεζόν. Τι να σας πω, με το θέμα που υπάρχει. Μακάρι να πάει και μέχρι το τέλος της σεζόν. Μακάρι να είναι φθηνό το πετρέλαιο γύρω στα 80 λεπτά και να μην χρειάζονται αυτά καθόλου. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί μάλλον ποτέ ξανά στη ζωή μας, κύριε Ζήση. Αυτό καταλαβαίνουμε. Γιατί έγινε τώρα αυτή η μεταστροφή, ενώ θυμάστε τα είχαμε ξαναπεί, γινόταν και μια προτροπή μάλιστα στις περιοχές που είχαν και αέριο, αφήστε τα αέρια και ξαναμπείτε στους λέβητες πετρελαίου, θα είναι πιο φθηνό το πετρέλαιο κτλ. Τι γίνεται πάλι και πήγε 1,60 στο ξεκίνημα? Σας είπα, είναι το απρόβλεπτο αυτό της μείωσης που πήρε απόφαση ο ΟΠΕΚ να μειώσει την παραγωγή. Γι' αυτό πήρε απότομα η τιμή του πετρελαίου. Βέβαια με την επιδότηση και με αυτά τα 25 λεπτά ίσως, ναι. Συγγνώμη κιόλας, ίσως, ναι. Είναι και η φθηνότερη λύση. Βέβαια από τις ακριβή μεν, αλλά η φθηνότερη από όλες τις άλλες. Μάλιστα, κατάλαβα. Δεν ξέρω, συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Δυστυχώς βέβαια δεν είναι όλα, δεν τα ρίχνουμε όλα στον πόλεμο, δεν τα ρίχνουμε όλα σε αυτό που γίνεται με τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα αυτό το πρόβλημα της αυξήσεως των τιμών των καυσίμων, ναι, γενικότερα, ναι, και της ενέργειας,
και εμείς δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε για ποιο λόγο γίνεται. Τώρα, κύριε το Ζήση, μόνο που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι είναι χρηματιστηριακά ήδη όλα και πλέον εκεί υπάρχει η ασκοκέρδεια. Είμαστε Τετάρτη, την Παρασκευή παίρνουμε πετρέλαιο. Υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Έχει κάποιες ποσότητες από την προηγούμενη σεζόν που έκλεισε κοντά σε αυτή την τιμή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Κοιτάξτε, δηλαδή, και τον Απρίλιο τόσο δεν έκλεισε το πετρέλαιο. Έκλεισε γύρω στο 1,68. Ήταν πιο πάνω ακόμα, 1,68, Παναγία μου. Κοιτάξτε, φέτος ακούγοντας την προηγούμενη εβδομάδα και πριν 10 μέρες ο κόσμος και γενικότερα και από τις πληροφορίες που παίρνω από την Αθήνα και στις ειδήσεις που ακούγαμε γύρω στο 1,30, ήδη από τότε ξεκίνησαν οι παραγγελίες γιατί θεώρησαν ότι και με το επίδομα θα κοντέψουν κοντά στο 1 ευρώ. Τι ωραία. Μάλιστα. Λέγανε ότι σχετικά είναι καλή τιμή σε σχέση με την περσινή που. Και τώρα ακούνε 1,60. Δυστυχώς. Και οι παραγγελίες είχαν ξεκινήσει. Βέβαια τώρα περιμένουν όλοι, κρατούν μια στάση αναμονής. Τώρα πάγωσαν. Να δούμε πραγματικά τι θα γίνει και πώς αυτή η τιμή. Εσείς από την πρώτη μέρα θα έχετε το πετρέλαιο φυσικά. Θα τα ξαναπούμε και την Παρασκευή σίγουρα. Εμείς με το καλό, αν εφοδιαστούμε την Παρασκευή, από Σάββατο. Από Σάββατο θα μπορείτε να κάνετε τη διανομή ουσιαστικά. Ναι. Η πλατφόρμα θα ανοίξει επίσης και για το επίδομα. Να προσέχει πάρα πολύ ο κόσμος και με τα στοιχεία που θα δηλώνει για να μπορέσει να πάρει την επιδότηση. Είναι διευρυμένα τα κριτήρια, επαναλαμβάνω, και το τι θα πάρει φέτος, κάτι θα κερδίσει κάποιος και από εκεί. Να τα κάνει όμως σωστά, να μην γίνουν λάθη και να μην περιμένει αδίκως να πάρει χρήματα και για ένα ψηφίο που μπορεί να είναι λάθος. Και το βασικότερο, τα στοιχεία που γίνουν διαίτηση, τα ίδια στοιχεία να δίνονται στον πρατηριούχο για να μπορέσει να κάνει σωστά την απόδειξη. Σωστά την ακριβώς και να διασταυρωθούν αυτά, να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Συνήθως δηλαδή, έχουμε διάφορα προβλήματα τέτοια, αλλά. Έχουν συμβεί. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει δύο παροχές ΔΕΗ στο σπίτι, ναι. τη μία την άλλη. Και να ψάχνει να περιμένει ακόμα το χρήμα. Και να έχει βάλει τη μία και να το δέχεται το σύστημα, να έχει δώσει την άλλη στον πρατηριούχο και να το δέχεται και το σύστημα του πρατηριούχου. Και να μην πάρει ποτέ γιατί δεν θα γίνει διασταύρωση. Να είναι και τα δύο σωστά, αλλά στην ουσία να μην γίνει ποτέ η διασταύρωση. Μάλιστα. Οπότε, να μην σας κουράσω όλο γιατί καταλαβαίνω τώρα και λίγο την κατάστασή σας. Είστε. Με ταλαιπωρεί μία ίωση. Οπότε, περαστικά αρχικά, αυγά με ψωμί σήμερα, μια και συμφωνείτε μαζί μας, κύριε Ζήση. Μελάτα. Και να γίνει πανικός. Την Παρασκευή, λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο, πόσο κόσμος θα ανταποκριθεί. Μας ρωτάνε εδώ και γιατί δεν τροφοδοτεί το πετρέλαιο θέρμανση όλο το χρόνο. Αυτό ήταν κάτι που το έχουμε ζητήσει. Στη Γερμανία είναι όλο τον χρόνο, νομίζω. Ταυτόχρονα έχουμε ζητήσει να υπάρχει χαμηλή τιμή χωρίς φόρους, χαμηλή χωρίς να υπάρχουν επιδοτήσεις, χωρίς τίποτα και να υπάρχει όλο τον χρόνο. Γιατί κάποιοι το καλοκαίρι έχουν κάποια χρήματα που τους περισσεύουν, μπορέσουν να βάλουν στη ξαμνή τους το ποσό του, η οποία αυτοί θα επιλέξουν. Μάλιστα. Καλό θα ήταν όλο τον χρόνο να υπάρχει. Σωστά. Λοιπόν, προς τη στιγμή υπάρχει αυτό και με αυτό θα πορευτούμε. Πολύ προσοχή λοιπόν, έρχεται και το επίδομα, τι θα δηλώσετε. Αν δεν μπορείτε, καλό είναι και με ανθρώπους που ξέρουν ή τον βενζινοπόλη σας να σας βοηθήσει ή το λογιστή σας. Κύριε Ζήση, τα λέμε την Παρασκευή, η εκτίμηση όμως και η δική σας είναι ότι πάμε την Παρασκευή με 1,60 στην Καστοριά. Εκεί γύρω δυστυχώς το περιμένουμε. Με τις σημερινές τιμές. Θα δούμε τι θα γίνει βέβαια μέχρι και την Παρασκευή. Γιατί αυτό πότε ανεβαίνει και πότε κυρίως. Πότε κατεβαίνει και πότε κυρίως ανεβαίνει, δεν το παίρνεις χαμπάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζήση. Ευχαριστώ και να τσουνέστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Antennes 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.